Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας, Γιώργος Θεοδόρου, Βίκης Παργινός. Καλησπέρα, καλησπέρα, δάσκαλε. Γεια σου, Γιώργο μου. Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού που οδεύουμε, δάσκαλε. Βέβαια. Περνάει. Βέβαια. Φτάσαμε 11 Ιουνίου. Και έχουμε αρκετά νέα, έτσι. Στίβος, Ξηφασκία, που μια μεγάλη επιτυχία Κερκυρέας, θα την πούμε αργότερα. Προετοιμασία της Κοπηλασίας να πάει στους αγώνες στην Καστοριά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Γενικά υπάρχει μια δραστηριότητα που κυριαρχεί αυτή την περίοδο, κλασικός αθλητισμός και οι αγώνες που έχουν να δώσουν τα παιδιά σε υψηλό επίπεδο. Και ένα υψηλό επίπεδο είναι οι αγώνες που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που, που το νησί της Κέρκυρας θα έχει παρουσία και θα είναι η παρουσία της Ηρώς βραδύ στο επικοντό, μιας αθλήτριας που δείχνει σπουδαία σημάδια γραφής, μιας αθλήτριας που με πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια και με πάρα πολύ προπόνηση θέλει να φτάσει ψηλά. Βλέπουμε, Γιώργο, επιτυχίες σε διάφορα αθλήματα. Εγώ δεν θα σταθώ μόνο στο κλασικό αθλητισμό. Ναι. Επιτυχίες κερκυραίων αθλητών. Και εκείνο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι οι υποδρομές μας είναι σε άθλια κατάσταση. Ναι. Πραγματικά αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τα παιδιά προσπαθούν με τους προπονητές τους και πάντα αρρωγώ την οικογένεια, γιατί αν δεν υπάρχει οικογένεια, δεν μπορούν να πάνε σε αγώνες. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Η οικογένεια έχουν γίνει χορηγοί των αθλητικών σωματείων. Συμφωνώ. Και δεν μιλάμε για μια συνδρομή μόνο. Μιλάμε για αρκετά χρήματα που καταθέτουν. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και από την ημέρα που ασχολήθηκα με τον αθλητισμό και πραγματικά μου είναι αδύνατο να καταλάβω τι καλό έχει κάνει αυτή η χώρα στον αθλητισμό για να βιώσει όλες αυτές τις μεγάλες στιγμές. Και μιλάω γενικά για τον αθλητισμό. Μην ξεχνάς ότι χθες η Σάκαρη έκανε μισό βήμα, βρέθηκε για στο τελικό. Ναι. Και προσπαθώ να σκεφτώ, αν στην Ελλάδα υπήρχαν υποδομές, οι στοιχειώδες υποδομές, πραγματικά μια οργάνωση, μια σοβαρότητα, μια συνέπεια, ένα πλάνο τέλος πάντων, που θα πηγαίναμε. Και βλέπεις πλέον ότι οι αθλητές διαφόρων αθλημάτων επιδιώκουν να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί εκεί θα έχουν την καλύτερη εξέλιξη, γιατί έχουν όλα τα μέσα. Δηλαδή ακολουθούν τον δρόμο των επιστημόνων. Έτσι. Σου λέει στην Ελλάδα δεν μπορούμε. Και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Και με συνέπεια είναι ο ελληνικός αθλητισμός να κάνει βήματα προς τα πίσω. Μετά που θα μιλήσουμε με τον Παύλο Σκορδίλη, ο οποίος είναι ο κορυφαίος με όλες τις επιτυχίες που έχει σημειώσει, είπε ότι τα παιδιά αναγκάζονται να φύγουν από το νησί για να μπορούν να προχωρήσουν και να προοδεύσουν. Γιατί εδώ δεν γίνεται. Και του είπα του Παύλου ότι εγώ θυμάμαι ως έφηβος να έχω καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις από ό,τι έχουν τα τωρινά παιδιά, από ό,τι θα έχει ο γιος μου που θα ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Γιατί αυτά όλα έχουν παλαιώσει. Όλα έχουν πάει, έχουν μείνει μάλλον όπως ήταν τότε. Και ο Παύλος συμφώνησε, μου είπε ότι από τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχει και κλειστό γυμναστήριο, γιατί αυτό που ήταν εδώ απέναντι το κανάλι και το χρησιμοποιήσω ο Κερκυριακός Γυμναστικός Σύλλογος, δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει πλέον, βέβαια. Έχει πουληθεί και έτσι ο Κερκυριακός αναγκάστηκε να φύγει από εκεί. Και από τη στιγμή που λέει που δεν υπάρχει πλέον κλειστό γυμναστήριο, δεν θα έχουμε απαιτήσεις έτσι ώστε να βγάλουμε αθλητές υψηλού επίπεδου που βγάζαμε έως τώρα. Γιατί κοίταξε πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην προσπάθεια των παιδιών η προπόνηση που έκανα σε κλειστό χώρο για να μπορούν να πηγαίνουν στους αγώνες. Και είδαμε τις επιτυχίες. Εδώ βλέπω, Γιώργο, σε πολλά αθλήματα ότι υπήρχαν μεγάλες υποσχέσεις για παραχωρήσεις, για αθλητικά αέρια κτλ. Και το μόνο που διαβάζω πολλές φορές είναι κάποιες επιστολές που στέλνονται στους αρμόδιους υπουργούς. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Το μόνο που έχω όμως Κέρκυρα, όσον αφορά τον αθλητισμό, μιλάμε πάντα έτσι. Κατά την άποψή μου, είναι ένα ασυναγώνιστο αθλητικό DNA που πραγματικά οι αθλητές το βγάζουν σε κάθε προσπάθειά τους. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έρθει επιτυχία και μοιράζονται συγχαρητήρια, επιστολές, εγώ πολλές φορές δεν ασχολούμαι καν. Κοίταξε, εδώ βλέπω επιτυχίες αθλητών και δεν υπάρχει ούτε από το ίδιο το σωματείο μία επιστολή μπράβο προς τον αθλητή, προς τον προπονητή κτλ. Ωραία πάσα μου δώσες. Γιατί εγώ θεωρώ ότι
αυτός που πρέπει να προσέξει περισσότερο τον αθλητή και τον προπονητή είναι το ίδιο το σωματείο. Φυσικά. Να έχει το ενδιαφέρον που χρειάζεται και απαιτείται, να είναι κοντά στον αθλητή, να το στηρίξει ψυχολογικά και οικονομικά, γιατί πλέον είναι δύσκολες οι συνθήκες για τους γονείς να πληρώνουν τα έξοδα, να πηγαίνουν τα παιδιά στους αγώνες, να είναι εκεί και να μην είναι κάποιο το καθένας ότι εγώ είμαι πρόεδρος του εκάστοτε σωματείου. Όποιος είναι πρόεδρος και έχει αυτή η φιλοδοξία, δεν τον αναγκάζει κανείς να πάει. Δεν το αναγκάζει. Πηγαίνει. Βάζει υποψηφιότητα. Όποιος είναι πρόεδρος, εγώ θα μιλήσω όσον αφορά το ποδόσφαιρο που το γνωρίζω πολύ καλά. Ο πρόεδρος συνήθως είναι αυτός που πληρώνει. Φαντάζομαι και στα υπόλοιπα αθλήματα, ο πρόεδρος πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στα καθήκοντα που έχει αναλάβει εκτός από τον προεδρικό θόκο να κάθεται. Και όχι μόνο τα χρήματα. Εγώ δεν θα τα βάλω τα χρήματα στη μεσή. Πώς θα πάνε, πρέπει εγώ λέω το εξής, πρόσεξε τι θέλω να πω. Ότι αυτός ο πρόεδρος πρέπει να κινήσει γη και ουρανό, να κάνει σαματά, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει για να πετύχει αυτά που πρέπει να πετύχει. Έτσι, συμφωνώ. Παραστάσεις παντού, μέσω εφημερίδων διαμαρτυρίες, κίνηση μεγάλη, με όλους τους φορείς για να πετύχει κάτι. Έτσι είναι. Και να καθημερινά να αγωνιά για το πώς θα προπονηθούν οι αθλητές του κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. Και θα σου πω κάτι, Γιώργο. Και τα κατάλληλα εργαλεία. Έτσι. Θα σου πω κάτι, Γιώργο. Yeah. Τα Γιάννενα καταφέρανε και πήρανε το κλειστό γυμναστήριο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Που ήταν το Ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο και το πήραν στα Γιάννενα. Yeah. Δεν ξέρω με πόσα φορτηγά. 8 φορτηγά. Ναι. Yeah. Εδώ στην Κέρκυρα ο γυμναστικός έχει το χώρο κάτω στα Λύκεια. Ξεκίνησε να κάνει γήπεδο κρίκετ, χαλαστήκαν 25 εκατομμύρια. Στο εμπορικό εννοείς. Ναι, κάτω, στο απέναντι από τις δίσκο. Ναι. Χαλαστήκαν 25-30 εκατομμύρια. Υπολοιπόταν μόνο να μπει το ηλεκτρικό ρεύμα εκεί για να γίνει και η σπορά του χόρτου. Χαλαστήκαν και αυτά. Πήγανε στο στράφι, καλαμίες βγήκαν εκεί πέρα. Δεν μπορέσαμε και εκεί να φέρουμε κάτι προκατασκευασμένο να γίνει ένα γυμναστήριο εκεί. Λοιπόν, ούτε δύο μπαλόνια. Γιατί γιατί είναι στη μόδα τα μπαλόνια και με τα μπαλόνια βολεύεται η κατάσταση εντός αγωγικών, βολεύεται, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι δεν είδαμε κάτι να κινηθεί, να διαμαρτυρηθεί, να γίνει οτιδήποτε. Έτσι. Μια πρωτοβουλία και μια μεγάλη επιτυχία να πάρθει αυτός ο χώρος και έχει μείνει, πώς να στο πω, πάρκινγκ φορτηγών. Ναι, έτσι. Λοιπόν, εχθές που πήγα στο ΕΑΚ για να συνομιλήσω με τον Παύλο Σκορδίλη και την Ηρώτη Βραδύ, ήταν και ο αθλητής του ΑΟ Κέρκυρα και μαζί με τον προπονητή του, Φίλιπ Αοτάντη, ο Σπύρος Ντουραχάνης. Ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός αθλητής, με σπουδαία προσόντα το έχει αποδείξει. Και θαυμάσιο παιδί από ό,τι έχω ακούσει. Εξαιρετικά, ευγενικότατος. Ναι. Ο αθλητής όμως δεν θα μπορεί να πάει στην Κωνσταντινούπολη, ενώ μπορούσε να πιάσει το όριο και τις επιδόσεις λόγω πανελλήνιων εξετάσεων. Κρίμα για το παιδί. Εκεί ήταν όμως. Εκεί ήταν και αν τον δεις που έκανε ζέσταμα, πραγματικά στενοχωρήθηκα. Ήταν στον περιβάλλον, το χώρο των αποδυτηρίων, εκεί που πραγματικά δεν ξέρω τι είναι και κάτω από συνθήκες δύσκολες πολύ, εκτός από τη ζέστη και τα λοιπά, είναι ένα πράγμα που μόνο γήπεδο δεν θυμίζει. Μόνο γήπεδο δεν θυμίζει. Και ειδικά όταν βγαίνει από αυτό το χώρο να τη φυσούν και ψάχνει να βρει λίγο πράσινο, δεν βλέπει καν πράσινο. Το γήπεδο έχει ξεραθεί τελείως. Λοιπόν, επιτρέπετε μια Κέρκυρα, ρε Γιώργο. Η πύλη του τουρισμού στη χώρα μας να παρουσιάζει αυτό το φαινόμενο του εθνικού σταδίου της Κέρκυρας. Ναι. Μα είναι ντροπή μεγάλη αυτό το πράγμα. Κοίτα, φαντάζομαι ότι με λίγο νερό τουλάχιστον θα ήταν πράσινο. Άστο την πόσα ήταν ο αγωνιστικός χώρος. Αλλά με λίγο νερό θα ήταν πράσινο. Εν πάση περιπτώσει, ο αθλητής δεν θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη. Έχει στρέψει το ενδιαφέρον της πανελλήνιες εξετάσεις που θέλει να είναι και αεροναυπηγός, άρα έχει πολύ ψηλά το πύχη. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα στο εθνικό στάδιο για να δούμε τι μας δήλωσαν ο κορυφαίος προπονητής, ο Παύλος Σκορδίλης, ο Πολ για εμάς, τον είχαμε καθηγητή σχολείο, και μια νέα αθλήτρια που σιγά σιγά ξεπροβάλλει, μια αθλήτρια που έχει θέληση, έχει φιλοδοξίες, γουστάρει πραγματικά αυτό που κάνει, είναι ηρώ η Βραδύ, και από το 2.90 που έκανε στην Καλλιθέα, στο Ελπάσο, με δανεικό κοντάρι, τα έχουμε πει αυτά, με δανεικό κοντάρι κάνει 3.90. Η Ρο έκανε 3.90, συγγνώμη, ναι. 3.90 στο Ελ Πάσο. Έκανε 3.95 στο Πανελλήνιο στην Πάτρα. Στην Πάτρα, ναι. Λοιπόν, και τώρα θα πάει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στην Κωνσταντινούπολη. Ευτυχώς για αυτήν συνοδεία και του προπονητή του, Παύλου Σκορδίλη. Επιτέλους. Ναι, γιατί τον έστειλε η Ομοσπονδία επειδή είχε πρόβλημα ο άλλος προπονητής. Δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Λοιπόν, με προετοιμασία δύσκολη,
επίμονη, αλλά χωρίς να έχει κοντάρι δικό της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα κοντάρια, λόγω της προσωπικότητας του Παύλου και της πολύ καλής σχέσης που έχει ο Παύλος με αθλητές υψηλού επίπεδου Ολυμπιονίκες, δεν ξέρω αν πρέπει να πω το όνομα, δεν το λέω για τυπικούς λόγους, έστειλαν τα κοντάρια στην κοπέλα να προπονηθεί για να πάει στους αγώνες. Δηλαδή δεν είμαστε άξιοι να έχουμε, να προσφέρουμε μάλλον ένα κοντάρι σε μια αθλήτρια που προσπαθεί καθημερινά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες να προπονηθεί για να πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, την Κέρκυρα, ως νησί σε αυτούς τους αγώνες υψηλού επίπεδου. Πάμε, Γιώργο, να τα δούμε, γιατί με ανάβουν τα λαμπάκια και δεν θέλω να ξεφύγουμε. Λοιπόν, σήμερα πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Παύλος Κορδίλης και η ΡΟΥ η βραδύ για τους αυριανούς αγώνες που έχουν να δώσουν στην Κωνσταντινούπολη. Βρισκόμαστε στο Εθνικό Στάδιο της Κέρκυρας για να έχουμε μια συνομιλία με τον κορυφαίο προπονητή, με τον άνθρωπο που μας έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες στον κλασικό αθλητισμό. Έναν άνθρωπο που έχει συνδυάσει το όνομά του με το υψηλότερο σκαλί του βάθρου όσον αφορά τις μικρές ηλικίες. Και είναι ένας και μοναδικός, είναι ο δάσκαλός μας, γιατί και εμείς τον είχαμε δάσκαλο όταν είμαστε μικρότεροι. Είναι ο Παύλος Κορδίλης και με αυτό θα συνομιλήσουμε σήμερα, γιατί σιγά σιγά έρχεται η νέα γενιά, η νέα φουρνιά. Και πάνω σε αυτό θα ποντάρουμε έτσι ώστε ο Παύλος να δημιουργήσει τους αθλητές της επόμενης γενιάς εδώ στο Κερκυριακό Γυμναστικό Σύλλογο. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νέα γενιά είπες και νέα γενιά βλέπουμε. Έτσι είναι. Κάθε φορά φεύγουν και προχωράνε, κάνουν τον επόμενο βήμα οι μεγαλύτεροι και από κάτω από αυτοί που ακολουθούν μπαίνουν στο προσκήνιο και παρουσιάζονται έτσι και φέτος. Έχουμε την ηρώτη βραδύ με πολύ καλή παρουσία στο Άλμα Επικοντό. Έχει δουλέψει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έφτασε σε υψηλές επιδόσεις, έφτασε στο 35 με τους 2-3 αγώνες που κάναμε τις τελευταίες μέρες και με κορύφωση το Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών που πήρε και τη δεύτερη θέση στο K23. Πήρε και το εισιτήριο για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα που το K20 που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένας αγώνας πολύ σημαντικός για μας. Θα προσπαθήσουμε για μια επίδοση στα 4 μέτρα που είναι το όριο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20 τον επόμενο μήνα στο Ταλίν της Εστονίας. Θα πάμε βήμα-βήμα, Πολ. Ξεκίνησε τις αγώνες, νομίζω, η ΡΟΥ από τα Γιάννα, διασυλλογικό, έτσι. Για τα Γιάννα, δειλά-δειλά. Όχι πολύ καλά. Πρώτος αγώνας μετά από ένα χρόνο. Στη συνέχεια πήγαμε στη Γαλιθέα, στο meeting των Διεθνές των Αλμάτων. Οπότε είχαμε 3-90. Μετά το επαναλάβουμε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όχι, πήγαμε ξανά στα Γιάννενα που κάναμε διασυλλογικό, ξανά 3-90. Και νέα επίδοση 3-95 στην Πάτρα. Εκεί πέρα διαφορά του πύχη. Δεν μας έδωσε και τη δυνατότητα να κάνουμε άλματα στα 4 μέτρα. Πήγε 4-5 ο πύχης. Είχαμε κάποια καλά άλματα. Προσπαθούμε λίγο στο Ελπάσο. Στο Ελπάσο ήρθε μια μεγάλη επίδοση, αλλά με δανεικά εντός εισαγωγικών. Γιατί δεν είχαμε κοντάρια, τα δανειστήκαμε. Ναι, πραγματικά κάνει αγώνες με δανεισμένα κοντάρια. Τη μία φορά από τον Μανώλη τον Καραγιάννη, από την ομάδα της Πόλακ, μας έφερε κοντάρια και επίδεση και έκανε το 3-90. Και την τελευταία φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο, ευτυχώς, είχαμε την Ολυμπιονίκη μας, τη Στεφανίτη Κατερίνα, μας έφερε 2 κοντάρια δικά της από το ΆΚΑ και μας τα δανείζει για αυτό το διάστημα να μπορούμε να κάνουμε τους αγώνες αυτούς εδώ πέρα που έχουμε στη συνέχεια. Παύλο, πάει να εξελιχθεί σε γυναικείο άθλημα το επικοντό. Μεγάλα ονόματα και μεγάλες επιδόσεις βλέπω. Πραγματικά, να πούμε ότι το αγώνισμα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών ήταν το κορυφαίο. Ήταν σε προδιαγραφές σε παγκοσμίου επίπεδου. Ναι. Είχε Ολυμπιανίκη, είχε παγκόσμια πρωταθλήτρια, είχε πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα. Νεότερες και αθλήτριες που σε πολύ υψηλές επιδόσεις. Ήταν δηλαδή όλες οι ηλικίες και που συμμετείχαν εκεί, αυτή η οκτάδα, η πρώτη τουλάχιστον, ήταν κατηγορίες πολύ υψηλές. Και έχουν και πρότυπα, έτσι, γιατί και η Κυριακοπούλη και η Στεφανίδη έχουν κάνει σπουδαία καριέρα. Βέβαια, φαντάσου ότι συμμετείχαν στο αγώνισμα τέσσερις αθλήτριες που θα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν υπάρχει στον κόσμο, ας πούμε, ούτε στα Αμερικάνικα τράιαλ δεν θα έχουμε τέτοιες συναντήσεις. Παύλο, μια μεταβατική περίοδος και για σένα και γενικά για το σύλλογο. Ένα νέο ξεκίνημα θα το χαρακτηρίσουμε. Εντάξει, νέο ξεκίνημα, ας πούμε δηλαδή, ποτέ δεν σταματάμε, έτσι, ποτέ δεν σταματάμε. Υπήρχαν κάποιες σκέψεις με την Καρύδη για τον τρόπο που θα συνεχίσαμε στο επίπεδο αυτό που φτάσαμε. Προχώρησε η διαδικασία αυτή να συνεχίσει στην Αθήνα. Για διάφορους λόγους, τελικά εγώ έμεινα και στην Κέρκυρα, για καλό και για το νησί και για μένα ίσως. Η Σπυριδούλα είναι στην Αθήνα, κρατιέται στο επίπεδο αυτό το οποίο βρίσκεται. Γυμνάζεται με το φίλο μου τον Γιώργο τον Πομάσκη.
Εννοώ εθνικό προπονητή των Σάλματα και πιστεύω ότι είναι σταθερή στα 12, στα 14 μέτρα. Αυτή τη στιγμή είναι στην 32η θέση στο παγκόσμιο ranking, ακριβώς δηλαδή τη θέση που παίρνει για Ολυμπιακούς. Έχει ακόμα 2 συναντήσεις. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να καταφέρει να φτάσει στην 25η θέση, να σιγουρέψει τελείως τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς πέραν της επίδοσης. Αν κρατηθεί δηλαδή σε επίδοση στα 14 μέτρα τις οποίες κατέχει. Πάμε στην Ηρώα τώρα που έχει τον αγώνα του Σαββατοκύριακου στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Η Ηρώα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Συνέχεια βελτιώνουμε πράγματα και στοιχεία. Έχει πάρει αυτοπεποίθηση πάνω στο αγώνισμα, έχει γίνει τελείως διαφορετική, γιατί τραβήξαμε 2-3 χρόνια τελευταία με προβλήματα, συξήματα. Έλειπα εγώ από την Κέρκυρα αρκετό καιρό, πολλά πράγματα. Έφτακε σε σημείο όμως τώρα που ολοκλήρωσε την προσπάθεια στο αγώνισμα και έτοιμη αθλήτρια να κάνει καλά άλματα. Πιστεύω να τη βλέπουμε να κάνει άλματα φέτος πάνω από τα 4 μέτρα. Κοντά είναι πάντως. Ναι, είναι κοντά στην προπόνηση. Κάνουμε άλματα στα 4 μέτρα. Περιμένουμε τώρα και στον αγώνα να θέλει και λίγο τύχη, όπως ξέρεις εσύ. Οι αγώνες, καιρικές συνθήκες, το στρες, η στιγμή. Με τα θέματα υποδομής τι γίνεται? Έχει τα κατάλληλα εξαρτήματα για να μπορεί να προπονηθεί και να ετοιμαστεί 100%? Όχι, δεν υπάρχουν. Προσπαθούμε εμείς με διαφόρους τρόπους να επινοούμε πράγματα, όπως βλέπετε και εσείς εδώ πέρα στην περιοχή, είναι και παπελαιωμένα αρκετά. Και βάσει σε αυτά προσαρμόζουμε την προπόνησή μας. Ευτυχώς είχαμε έναν ήπιο χειμώνα φέτος, μας βοήθησε και με την καραντίνα να δουλέψουμε όσο μπορούσαμε σε αυτό εδώ το στάδιο. Γεγονός είναι ότι έχουμε θέματα με το κλειστό προπονητήριο του Στίβου. Θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα το επόμενο διάστημα, τον επόμενο χειμώνα. Πρέπει να βρεθεί άμεση λύση, πιστεύω. Διαφορετικά δεν μπορούμε και να ξενιτευτεί η κοπέλα, γιατί είναι ακόμα στο σχολείο, έχει άλλη μια χρονιά. Εγώ νιώθω ότι τα εφηβικά μου χρόνια είχα καλύτερε εγκαταστάσει να προπονούμε. Τώρα μεγάλωσα, έχω κάνει παιδί. Νομίζω ότι το παιδί μου θα βρει χειρότερα, πολύ χειρότερα πράγματα. Έτσι, έχει δίκιο για αυτό που λες, γιατί τι να κάνουμε. Αυτό το στάδιο μεγαλώσαμε όλοι, είναι γερασμένο στάδιο, μας εξυπηρέτησε δεκαετίες, είναι από τα μέσα της προηγούμενου αιώνα, από το 50 που έχει φτιαχτεί. Δεν δέχεται πολλά πράγματα και πολλές παρεμβάσεις. Εμείς, η Κέρκυρα χρειάζεται ένα καινούριο αθλητικό κέντρο, μας και με προπονητήριο, το οποίο μπορεί να καλύψει τις σημερινές ανάγκες της Κέρκυρας στον αθλητισμό. Κλειστό που είχε στη διάθεσή του ο Σύλλογος και εσείς προσωπικά έφερε τις επιτυχίες. Αυτό τώρα που δεν θα υπάρχει, στην ουσία πάμε το κλασικό αθλητισμό πολλά χρόνια πίσω. Ναι, εννοείται ότι πάμε πίσω. Δεν υπάρχει προοπτική. Δεν θα υπάρχει προοπτική να γίνει. Ναι, ακριβώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε αθλητισμό υψηλού επίπεδου. Έτσι, να το λέμε ξεκάθαρα. Δεν μπορεί ένας αθλητής από εδώ να βγει και να κάνει αυτά που γίνονται, που μας βγάζει τα τελευταία χρόνια. Να πηγαίνουμε μέχρι τα Γιάννα, δηλαδή. Όχι, να πηγαίνουμε και σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα να κάνουμε. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, για να πας παρακάτω, θα πρέπει να φύγεις από το νησί. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Εκτός εάν δούμε κάποιες εξελίξεις. Γίνονται προσπάθειες, λόγια υπάρχουν. Εγώ δεν, αν δεν δω όμως έτσι να μπω και να μπω σε εγγένεια και να μπω σε στάδιο να πω. Όσο είναι κορδέλα. Ναι, ακριβώς έτσι. Δεν δέχομαι πλέον κανένα λόγο. Πλέον έχουμε βαρεθεί. Όχι. Εκτός από δεκαετίες που ακούμε αυτά τα πράγματα. Εκτός από την Ηρώα Κόστη, τι άλλο έχουμε διαθέσιμο αυτή τη στιγμή? Βεβαίως και υπάρχουν παιδιά, δεν το συζητάμε. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα από 10-15 παιδιά πολύ κοντά στις ηλικίες αυτές τις αγωνιστικές, τις οποίες θα τις δούμε στο πρωτάθλημα των παιδών και των μπαμπέδων τώρα και των εφήβων στα 3 πανελλήνια πρωταθλήματα που είναι στο τέλος του μήνα και στις αρχές του άλλου μήνα. Έχει και μια εικοσάδα, είναι και άλλοι σύλλογοι, είναι και ο Κέρκυρας που είδαμε. Ονόματα καλά δηλαδή, δεν είναι ηρώα, είναι που έτυχε τώρα να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Και τώρα χάνεις λόγω πανελλήνιων εξετάσεων, μπορεί να πάει στην Τουρκία. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει νέο αίμα, υπάρχει και μικρότερες ηλικίες που έρχονται στο στάδιο, στις ηλικίες του γυμνασίου. Δηλαδή οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους, τα στέλνουν στον αθλητισμό. Εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο δηλαδή να ανταποκριθούμε σε αυτό τη συγκέντρωση και το μάζεμα των παιδιών, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται ευαισθητοποίηση της κερκυραϊκής κοινωνίας και των υπεύθυνων που διοικούν τους χώρους του αθλητισμού ή παίρνουν αποφάσεις για αυτούς τους χώρους. Και γενικά η λέξη, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη υπεύθυνο, ενώ και τους υπεύθυνους των σωματείων να είναι απέναντι στα όλοι παιδιά. Πρέπει να είναι, εννοείται. Και οι άνθρωποι των σωματείων θα πρέπει να είναι ακόμα πιο κοντά στους αθλητές και καθημερινά να παρακολουθούν την εξέλιξή τους και να στηρίζουν με κάθε τρόπο. Έχουμε σοβαρά παραδείγματα από άλλους συλλόγους στην Ελλάδα
που προχωρούν πάρα πολύ έτσι, σωστά οργανωμένα και γι' αυτό βρίσκονται και στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή στο στίβο. Ο στίβος, ξέρεις, δεν είναι ένα ομαδικό άθλημα που εξαρτάται από υποκειμενικές συνθήκες. Είναι εδώ, καθαρά ατομικό. Έχουμε τη μετατενία, το χρονόμετρο, από εκεί και πέρα. Αυτό είναι η απάντηση και η δουλειά του καθενός αθλητή και προπονητή μέσα στο στάδιο. Γι' αυτό λέτε κι εσείς προπονητές πολλές φορές ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική μέρα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να πιάσει τα στάντα και την επίδοση ο αθλητής στο ατομικό. Ναι, εντάξει. Πέραν του να φτιάξεις έναν αθλητή και να τον κάνεις να μάθει τεχνικά καλά το αγώνισμα, παίζει σημαντικό ρόλο πώς θα φορμάρεις τον αθλητή, πώς θα τον προετοιμάσεις να τον οδηγήσεις στον μεγάλο αγώνα. Αυτό είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το κομμάτι του φορμαρίματος του αθλητή, που πρέπει να το δουλέψεις με μαεστρία, που λένε, για να μπορείς να, την ημέρα που θέλεις, την ώρα που θέλεις, να είναι ο αθλητής στην καλύτερη του κατάσταση. Να έχει και την πειθαρχία, να έχει την αυτοσυγκέντρωση, γιατί μπορεί να κάνει δύο άκυρα, στο τρίτο να βγει η επίδοση. Αυτά είναι πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, η κορύφωση του αθλητή για το συγκεκριμένο αγώνα είναι μια. Έτσι, ένα μαγείρεμα που γίνεται με τον καλύτερο τρόπο για να μπορεί να έχει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ζητάς. Στο επικοντό καιρό είχαμε να δούμε και κορίτσι πάντως στην Κέρκυρα. Ναι. Σε τέτοιο επίπεδο. Επίπεδο μιλάμε. Ναι. Είχαμε τη Μάνου που έφυγε Λορέλα, την προηγούμενη δεκαετία, που είχε φτάσει σε υψηλά στάνταρ, είχε πάει σε ευρωπαϊκό και είχε και νέων και νεανίδων. Έχει κερδίσει και βαλκανικό γυναικών στην Τουρκία η Λορέλα. Από εκεί και πέρα, όχι, πήραν τη σκητάλη ο Νεράντσης. Στα αγόρια πήραν τη σκητάλη. Για κορίτσια. Κορίτσια, όχι. Τώρα έχουμε την Ηρώ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι έχει κάνει καλύτερη επίδοση κερκυραίες αθλήτριες στα 17, το 95. Το 395 είναι πολύ υψηλή επίδοση. Πιστεύω είναι 17η αυτή τη στιγμή, νομίζω, στον κόσμο και η 1η στην Ευρώπη. Κότσα, πάτε στην Κωνσταντινούπολη. Φεύγουμε αύριο το πρωί. Έγινε και αυτό. Ναι, ναι. Υπήρξε ένα πρόβλημα με τον συνάδελφο στο Άλμα Επικοντών των Αθηνών, οπότε δόθηκε και ευκαιρία σε μένα να συνοδεύσω όλη την ομάδα. Και η αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει τον Κυρκαϊκό Γυμναστικό Σύλλογο και τον Κυρκαϊκό Αθλητισμό αυτό Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη είναι δίπλα μου, είναι η Ρο Βραδί, η οποία σιγά σιγά κερδίζει εντυπώσεις, φτάνοντας σε ψηλές επιδόσεις, είναι δίπλα μου. Γεια σου, Ρο. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια που έχεις κάνει ως τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και κυρίως πώς ξεκίνησε η ανασχόλησή σου με το συγκεκριμένο άθλημα? Μικρή ξεκίνησα. Δεν μου είχε έρθει ως ιδέα να ξεκινήσω πικοντό. Μου είπαν ότι, επειδή παλιά έκανα τρεμπολίνο, μου είπαν ότι να ξεκινήσω πικοντό γιατί μπορεί να είμαι καλή σε αυτό. Ξεκίνησα και μου άρεσε, ποτέ συνέχισα να κάνω αυτό. Βρήκε στον δρόμο σου τον Παύλο ή βρήκε ο Παύλος εσένα? Κάπου στη μέση. Ναι, κάπου στη μέση. Πάω δάσκα βρήκε εμένα. Και συνεχίσω μαζί και... Είναι δύσκολο το άθλημα? Είναι πιο πολυτεχνικό, δηλαδή δεν το θεωρώ δύσκολο, αλλά είναι πολυτεχνικό άθλημα αυτό. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, θα δείξει και ο Αντρέας μετά τα πλάνα. Πώς θα βάλεις το κοντάρι εκεί για να πάρεις το άλμα ή τα βήματα που θα κάνεις πιο πριν, έτσι ώστε να πηδήσεις ψηλά? Όλα μαζί. Παίζουν όλα ρόλο, ναι. Ναι, θέλει και ταχύτητα και δύναμη και όλο το πακέτο. Εντάξει, είναι ένα άθλημα που πάει να εξελιχθεί σε γυναικεία υπόθεση, όπως έχουμε διαπιστώσει. Πολλές μεγάλες επιδόσεις, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι ένα άθλημα πάντως που έχει την ιντρικά του, έτσι. Ναι, περισσότερο γυναίκες έχουν. Ιρώ, πώς γίνει η προπόνηση καθημερινά εδώ με τον Παύλο το Σκορδίλη? Έχετε ένα στόχο, δηλαδή στην αρχή είχατε να πάτε στο 390, μετά να το αυξήσετε για να πάτε και στην Τουρκία? Ο στόχος είναι τα 4 μέτρα, που είναι το όριο για το ευρωπαϊκό K20. Και έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά με τον κύριο Παύλο και νομίζω πως σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται. Αυτό γίνεται μέσω προπόνησης, αλλά κυρίως παίζει ρόλο και η εμπειρία. Αυτή η αγώνη σου πήγες τώρα 2 φορές στα Γιάννενα, στην Καλυθέα, στο Ελπάσο και στην Πάτρα, στο Παπελνουσιακό στάδιο, είναι ο οδηγός για την Κωνσταντινούπολη? Ναι, σε όσους περισσότερους αγώνες πας, τόσο καλύτερα είναι για την αθλητή, γιατί δεν έχει καμία σχέση η προπόνηση με την αγώνα. Δηλαδή, εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ. Όσο πιο πολλούς αγώνες πάω, τόσο περισσότερο με βοηθάει. Με το κοντάρι τι γίνεται? Έχουμε κοντάρι? Κοντάρι δεν έχουμε. Βασικά, αυτά που χρειάζεται δεν έχουμε. Οπότε, στην Καλυθέα μου δάνεισε ο κύριος Καραγιάννης για να αγωνιστώ. Στην Πάτρα μου δάνεισε η Κατερίνα Στεφανίδη. Και τώρα μου έχει δανείσει την περίοδο για να μπορέσω να αγωνιστώ, γιατί κοντάρι στη διάρκεια δεν έχουμε.
Άρα κάνεις ένα άθλημα κάτω από δύσκολες συνθήκες, έτσι, γιατί άμα δεν έχεις το βασικό σου εργαλείο, το κοντάρι, δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό. Ναι, πάρα πολύ, γιατί το κάθε κοντάρι μέχρι ένα σημείο μπορεί να σε φτάσει. Εγώ για να κάνω το επόμενο βήμα χρειάζομαι το επόμενο κοντάρι, το οποίο δεν έχουμε. Τι φιλοδοξίες έχεις? Να κάνω 4 μέτρα, να πάω στο ευρωπαϊκό και ό,τι προκύψει. Τον αγαπάω στον αθλητισμό. Πάρα πολύ. Έχω βάλει τον αθλητισμό ως προτεραιότητα. Και αυτό δηλαδή και στο μέλλον να ασχοληθείς όταν μεγαλώσεις πιο πολύ? Στίβο θα κάνω σίγουρα τα επόμενα 2-3 χρόνια. Ναι. Το έχω ως προτεραιότητα και ναι, θέλω να συνεχίσω μέχρι όπου πάει. Έχεις γούρι για την Κωνσταντινούπολη? Γούρι. Αυτό που έχεις πριν τους αγώνες. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Ναι. Ωραία. Σου εύχομαι να πάνε όλα καλά, να πιάσεις την επίδοση που θέλεις και να έρθεις σε θριαβεύτρια στην Κέρκυρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ενθουσιώδης η Ρόη Βραδύ πάντως. Είναι μια κοπέλα που φαίνεται ότι να μην διακατέχει άγχος. Έχει αυτό το θράσος που λέμε και ίσως είναι και ένα πολύ θετικό στοιχείο ως χαρακτήρα. Έχει αυτή τη θέληση, ναι. Έχει αυτό το πιστεύω και εμείς δεν της προσφέρουμε αυτά τα οποία πρέπει να της προσφέρουμε, ναι, για να μπορέσουν. Ένας Παύλος ο καημένος μόνος του. Μόνος του είναι και... Θαύματα κάνει, πραγματικά. Βοήθεια μηδέν. Ό,τι πιάνει στο χέρι, έτσι, το κάνει χρυσάφι. Να ευχηθούμε στον Παύλο και στην Ηρώτα καλύτερα. Ξέρουμε πώς προπονήθηκαν, ξέρουμε κάτω από ποιες συνθήκες προπονήθηκαν για να πάνε σε αυτούς τους αγώνες. Να πάνε όλα καλά, παιδιά, και καλή επιτυχία να έχετε. Επιτρέπετε, Γιώργο, πρωταθλητές να μην μπορούν να κάνουν μια αποθεραπεία σε ένα χόρτο, σε ένα υποτυπώδες χόρτο που... Και βλέπεις τα αγκάθια που έχουν βγει μέσα στο εθνικό, μέσα στο γήπεδο. Άστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.